Κύριε Γιώκα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας. Κύριε Γιώκα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς βλέπετε την πολιτική αντιπαράθεση? Βλέπουμε εδώ πέρα, πιάνει ο ένας μια δήλωση ενός άλλου στελέχους, γίνεται η αντιπαράθεση. Στην επικαιρότητα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές τώρα και μια πρόταση του κύριου Κατρούγκαλου. Πώς τα αξιολογείτε και πώς τα σχολιάζετε? Σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, θεωρούμε ότι παρά τις επιμέρους αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, στα κρίσιμα ζητήματα, στα στρατηγικά ζητήματα, αυτά δηλαδή που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα την πορεία της χώρας και του λαού, νομίζω υπάρχει σύγκληση απόψεων. Βεβαίως υπάρχουν οι οξυμένες αντιπαραθέσεις, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, όμως ακόμη και σε αυτό το ζήτημα το οποίο αναφερθήκατε, όπως είναι για παράδειγμα ο νόμος Κατρούγκαλου και οι προκλητικές δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εργασίας, ήταν προκλητικές οι δηλώσεις. Εδώ ξέρετε, κύριε Γιώκα, λέει ότι αυτό το σύστημα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν υπέρ των χαμηλόμισθων. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το σύστημα το βιώσανε όλοι οι συνταξιούχοι, και οι πρώην και οι επόμενοι συνταξιούχοι, και με μειώσεις συντάξεων και με αύξηση των εισφορών και με μια σειρά άλλα μέτρα, όπως ήταν η κατάργηση του ΕΚΑΣ, τι έγινε με τις συντάξεις κυρίας και ούτω καθεξής. Και το να επιμένει ο κύριος Κατρούγκαλος λοιπόν στο μοντέλο αυτό δείχνει πραγματικά και το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Όμως η υποκρισία εδώ είναι ότι το σύστημα αυτό, το οποίο υποτίθεται πολέμησε και πολεμούσε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο το διατήρησε στους βασικούς του άξονες, αλλά το επέκτηνε ακόμη πέρα-πέρα με νέους αντιασφαλιστικούς νόμους που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πιο χαρακτηριστικό το νόμο για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αποδεικνύοντας τελικά ότι η αντιασφαλιστική επίθεση τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, όπου ο καθένας έπαιρνε το νήμα από εκεί που το άφηνε η προηγούμενη κυβέρνηση και προσέθεται και το δικό του λιθαράκι. Άρα λοιπόν αυτή η εικόνα, αν θέλετε, είναι μια μικρογραφία και της συνολικότερης αντιπαράθεσης και της συνολικότερης συζήτησης γύρω από τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται κουβέντα, δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι ζητήματα υπάρχουν για την επόμενη μέρα όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη δημοσιονομική πειθαρχία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση. Το ΚΚΕ αυτά προσπαθεί και επιμένει να αναδεικνύει προεκλογικά, γιατί τελικά αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα που θα καθορίσει την επόμενη μέρα την πορεία του λαού και, αν θέλετε, βάζει και το πλαίσιο στο οποίο λέμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, με όποια σύνθεση και με όποιο συνδυασμό κομμάτων τελικά προκύψει, θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Αντιπολίτευση για να πολεμάει τα δύσκολα μέτρα που θα πάρει, για να πιέζει στην απόσπαση κατακτήσεων, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Έχει ανοίξει ένα άλλο θέμα σε σχέση με τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, κύριε Γιώκα. Εσείς θα θέλατε τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής? Θα θέλατε, δηλαδή, το θεωρείτε? Είναι απαράδεκτες, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το φλερτ και αυτό το χάιδεμα αυτιών στους παρασυρμένους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής είναι απαράδεκτο. Δεν μιλάμε, δεν είμαστε στο 2012. Έχουν μεσολαβήσει 10 χρόνια από τότε. Βγήκανε πολλά στη φορά, γίνανε δολοφονικές επιθέσεις, γίνανε δολοφονίες. Τους συντρόφους μας στο πέραμα δεν πήγανε να τους δολοφονήσουν κάποιοι παρασυρμένοι άνθρωποι. Πήγανε να τους δολοφονήσουν ενεργούμενα της εργοδοσίας, οι οποίοι ήθελαν να απαλλαγούν από ένα σωματείο. Αναφέρομαι στην επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ το 2013, να απαλλαγούν από ένα σωματείο το οποίο έμπαινε μπροστά στα δίκαια των εργαζομένων. Μεσολάβησε η δίκη, την οποία όλοι ξέρουμε πόσο καθυστέρησαν οι διάφορες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας προηγούμενα και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια με διάφορα προσκόμματα, και τελικά είχαμε και μια δικαστική απόφαση. Κανένας δεν μπορεί πλέον να το παίζει παρασυρμένος για να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και να λέει
ότι εγώ θεωρώ καλοδεχούμενες τις ψήφους των παρασυρμένων της Χρυσής Αυγής. Είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και το μόνο το οποίο τελικά καταλήγουν να κάνουν είναι να δίνουν ανοχή στο φασιστικό, στο ναζιστικό φαινόμενο. Και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο στοιχείο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε παλιότερα με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή από βουλευτές, νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τον Μπαλτάκο, στη συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ με τον, τον Καστελόριζο και όλα αυτά, δείχνει και αποδεικνύει ότι από τα άλλα κόμματα υπήρξε ανοχή και υπάρχει ανοχή απέναντι στο φασιστικό ναζιστικό φαινόμενο. Εμείς λέμε καμία ανοχή. Και αν θέλετε αύριο ολοκληρώνουμε και την προεκλογική μας καμπάνια με μια μεγάλη συγκέντρωση με τον Γενικό Γραμματέα στον Πειραιά, εκεί που δώσαμε μάχη. Δώσαμε μάχη στην πράξη εναντίον και της Χρυσής Αυγής και του ναζισμού και φασισμού και φυσικά ενάντια στο σύστημα που γεννά και θρέφει τέτοια μορφώματα. Πάντως οι δηλώσεις αυτές είναι απαράδεκτες και συνιστούν χάιδεμα αυτιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Κύριε Γιώργο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια χθες κάνατε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο πολύ Σύνταγμα. Μεγάλη συγκέντρωση, πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με ξεχωριστή την παρουσία νέων ανθρώπων, νεολαίας που πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, που πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και να δυναμώσουν. Κύριε Γιώκα, το ΚΚΕ. Πιστεύετε ότι μπορεί να είσαστε η έκπληξη των εκλογών? Ακούω διάφορα σχετικά με την ανωδική τάση που έχετε από τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, το εισπράττουμε, το βλέπουμε στην επαφή μας με τον κόσμο. Θα είναι πολύ καλό για το λαό την επόμενη μέρα να γίνει η έκπληξη με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Μπορεί να διεκδικήσετε και την τρίτη θέση, κύριε Γιώκα, είναι στους στόχους σας? Εντάξει, εμείς δεν βάζουμε τέτοιους στόχους. Εμείς ο στόχος μας είναι να είναι όσο γίνεται πιο ψηλά το κόμμα μας. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.